στη Σαντορίνη με τον πλειοκτήτη, το αγιοπνεύματος δεν προχώρησε και είναι μαζί με τη Βαλέρια, σύμφωνα με πληροφορίες. Άρα λέει ψέματα εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες. Άρα κάτσε, εγώ πήγα το αγιοπνεύματος, πάνε να πει ότι πριν το αγιοπνεύματος ήταν με τον Μάνο, χώρισαν, τα έβγαξε με τον πλειοκτήτη, και μετά γύρισε και τα ξαναβγήκε με τον Μάνο. Εγώ του διαβόλου πράγματα, Γιώργα. Αν ήμουν η Βαλέρια και έλεγε είμαι μόνο μου, sorry. Ναι, ενώ αυτά που είπε για τη Βαλέρια ήταν πολύ τιμητικά. Ότι τα είχε με τον Ιωάννη, μετά έβγαλε τον πλειοκτήτη. Μετά δεν προχώρησε, έκανε και μια ξεπέτα με τον πλειοκτήτη. Και μετά ξαναγύρισε τον Ιωάννη. Είναι ελεύθερη κοπέλα, κάνω το κουστάρι, Βαλέρια. Συγγνώμη. Να ξάσει αυτά τώρα που λε είναι λίγο. Και τι δεν κατάλαβα. Λίγο ασυνάρτητα. Δηλαδή θε να βγει αυτό να δηλώσει τον τρόνο τη Βαλέρια. Α λίγο τον Άρη. Συγγνώμη, κάτσε τώρα. Τι είπε ποιο. Εγώ λέω τη Βαλέρια Άρη να την πάρουμε πάνελ του χρόνου να γλεντήσουμε. Θα με αναγκάσετε πάλι να πω για την κοπέλα. Τώρα εσύ με αυτά πού τα έμαθε, παιδιά. Συγγνώμη. Γιατί είστε λίγο συγκεκριμένοι. Άρη, πού τα ακούω. Μίλα ρε Άρη. Είναι μια νέα κοπέλα. Άρη, εντάξει τώρα. Τι να κάνω. Λέω ότι αυτό. Αυτό που λες, λέω, δεν ήθελα να σε κατηγορήσω, αλλά ένα συνάρτητο θα σου πω για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να υποχρεώνεις έναν άνθρωπο να βγει και να πει ότι έχει σχέση. Υποχρεώσω εγώ κανένα. Όχι, αυτό που λες, ότι άμα ήμουν Φελίσια θα τσατιζόμουν που λέει είμαι μόνος. Για μένα μιλάω. Για Φελίσια, παιδί μου. Πάπα, για λοιπόν. Συγγνώμη, ρε. Συγγνώμη, σκεφτόμουν την λαπά. Και εκεί η Φελίσια με τον πλειοκτήτη. Κάτσε, θα έχω ρεπορτάζ από τον Βρετό. Θα γίνει πλειοκτήτη και αυτή πριν το Βρετό. Όχι, Φελίσια είναι με τον Λίδο Βρετό. Λοιπόν, τέσσερις μήνες. Για τη Βαλέρια θέλω να πω. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Όταν η Βαλέρια φεύγει με πλειοκτήτη και πάει στην Τωρίνα, όπως λες. Σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν βγει ο άλλος ο κακομοίρης να πει ότι έχει σχέση. Α, η Φελίσια, ορίστε, έλα. Α, μια Φελίσια πάντα χωράει κάπου. Να πω κάτι, Θεέ μου, συγγνώμη. Ο πλειοκτήτης μιλάμε τώρα για κάτσε τη ποντοπόρου ναυτιλία. Μπορώ να πω κάτι. Τη ακτοπορική ναυτιλία. Τη σκορδά, γιατί κουκκινίζει, δεν κατάλαβα. Για πόσε χιλιάδε κόρου μιλάμε για να ξέρω τι είναι τώρα χάλασαν. Γιατί και εμεί που έχουμε ένα πουσκοτό πλειοκτήτε είμαστε. Κοτσομπανάνα μη χαλάσει. Κοτσομπανάνα. Είναι ελεύθερη κοπέλα. Δοκιμάζει. Να βγω και με τα μαλλιά μου, κοτσομπελένα. Συγγνώμη. Να βγω και με τον Γιώργο, να βγω και με τον Νίκο και με ποιον ταυρό. Να σου πω το κακό. Εάν αυτό το μήνυμα σου είναι ελεύθερη σχέση, ρε παιδιά. Η κοπέλα μπορεί να το πει. Είπαμε σύμφωνα με πληροφορίε. Φέι μου, το ρεπορτάζ μα ξέρει. Τι λέει με τα μαλλιά. Δεν είπαμε ότι είναι ακριβώ έτσι. Με συγχωρεί. Ωραία. Τι ωραία, γιατί δεν πάνε μία. Τι να πούμε τώρα, πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Να πάνε τριήμερο μαζί με τον πλειοκτήτη. Ο Μάνο τώρα και η Φελίσια. Να πάμε σε κανένα θέμα. Θέλω και τα άλλα. Δεν γουστάρει. Να διαβάσω εγώ τα άλλα. Φέρε το θέμα. Όχι, δεν έχω κι άλλα μιλήσει. Φέρε το να διαβάσω. Ποιο το γράφει. Φέρε να διαβάσω εγώ τα άλλα. Δεν θέλει κυρία Σκορδά. Τη συμπαθώ πάρα πολύ αυτή την κοπέλα. Νόμιζα εμένα. Να πω τα μηνύματα εγώ. Όχι ότι αυτά εγώ. Που λες δεν την κάνουν συμπαθητική, την κάνουν λιγότερο συμπαθητική, αλλά είναι πολύ μονόπλευρα και δημιουργούν μια εικόνα η οποία δεν είναι αληθή. Δηλαδή, αληθινή, αν μείνει μόνο σε αυτά που λέει η Σάσα. Η Σάσα. Πείτε κανένα άλλο θέμα. Αυτό με έκλεισε. Μιλάτε και λίγο. Ναι. Χθες όμως που ήταν εκεί η Μέρη Αρώνη, μίλησε και με τη Δούκισσα και με τον κύριο Περί. Θέλετε να τους ακούσουμε. Βεβαίως να τους ακούσουμε. Το μυαλό μου είναι στα μηνύματα, βέβαια, δεν στο κρύβω. Η Δούκισσα, μόνο αυτό θα σας πω, είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Λοιπόν, πάμε, πάρα παιδιά. Εντάξει, Γιώργο. Yeah. Εντάξει, Γιώργο, αλλά καλά. Είναι στο Σαντορίνη. Νομίζω γάμος. Ότι. Είναι γάμος, ε. Δεν ξέρω για το γάμο, αλλά θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που έχει ερωτευτεί τόσο πολύ. Μπράβο και αισθάνεται τόσο ασφαλή. Το είπε. Επειδή τη συνάντησα. Ωραία, να δούμε θέμα.